COVID, θέλω να τα, να τα δω κάπου γραμμένα, ξέρετε. Είναι ιστορικής αξίας, εν μη τι άλλο, προερχόμενα από το 22 που είναι η ασιατική καταστροφή. Σημικά, που τι θυμηθήκατε, αυτή είναι η φράση του κυρίου Αλογοσκούφη. Βεβαίως, τα σημικά της οικογένειας. Αυτό θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει μείνει ασημικό για σημερόδανα. Τα σημικά της οικογένειας. Τα ενεχειροδανιστήρια όλα. Λοιπόν, κύριε Σταυρούλη. Πάντως είναι εντελώς προκλητικό, με ύφος χιλίων καρδιναλίων, βουλευτές της κυβερνητικής να ασκούν κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ που ακόμα δεν έχει κυβερνήσει για την φορολογική του πολιτική. Όταν, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με φορομπηκτικές πολιτικές έχει οδηγήσει στην πλήρη απελπισία, στην πλήρη αγανάκτηση, στα πλήρη αδιέξοδα τον ελληνικό λαό. Προκλητικό. Δεύτερο, ρωτήσατε και πολύ εύλογα οι δύο δημοσιογράφοι, τον κύριο Τριαντάφυλλο και την κυρία Ιακωβίδου με τη τροπολογία που θα κατατεθεί, θα καλυτερεύσει ο ένφια. Και είπαν και δύο θα καλυτερεύσει. Μπορεί να μην έγιναν όλα όσα θέλαμε, θα καλυτερεύσει. Ξέρετε τι μου θυμίζει? Τους ανθρωποφάγους που έχουν πιάσει κάποιον, του λένε έτσι αλλιώς θα σε φάμε βραστό. Το είχαμε να σου ρίξουμε και αλάτι μέσα όταν θα σε βράσουμε. Μήπως θέλεις να μην ρίξουμε αλάτι για να σε φάμε βραστό ανάλατο? Αυτό μου θυμίζω για έναν που έτσι κι αλλιώς θα τον φάνε. Και για έναν που έτσι κι αλλιώς τον έχουν οδηγήσει στη μέγιστη απελπισία με τις φορομπηκτικές, τις αντικοινωνικές και τις συνταγματικές παράλληλα. Και το ανέλησε πάρα πολύ καλά ο κ. Τσούκαλης σε αυτό το θέμα, πολιτικές τους, ειδικά για τη φορολόγηση της μικρής και μεσαίας ακίνητης περιουσίας. Άρα. Δεύτερο που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι τα έσοδα και οι πόροι που πρέπει να έχει το κράτος ή εμείς τουλάχιστον σαν μια κυβέρνηση αριστερή, την μνημονιακή, προοδευτική, δεν είναι μόνο από τη φορολογική πολιτική που θα εφαρμοστεί με κοινωνική δικαιοσύνη, προοδευτικότητα με τους τρόπους που ανέλησα πριν. Είναι και από άλλους τρόπους. Δηλαδή το βασικό ζήτημα είναι το δημόσιο χρέος της χώρας. Ότι πρέπει να, εμείς λέμε να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους της χώρας, γιατί χωρίς να γίνει αυτό, ό,τι φορολογικές πολιτικές και να κάνεις, ό,τι έσοδα και να κάνεις από τη φορολογία, δεν μπορεί να πάρει ανάσα ο λαός και η χώρα μας. Λοιπόν. Δεν μπορούμε αυτό το χρέος των 317 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και επίσης και τελειώνω. Ναι. Κύριε Τάκη, αν δεν γίνει ρύθμιση στο ιδιωτικό χρέος, δηλαδή στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, σε τράπεζες, στις υπερχρεωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία, στις τράπεζες, πάλι δεν μπορεί να πάρει ανάσα ούτε η χώρα, ούτε η οικονομία μας. Και θα συνεχίζετε η ύφεση. Θα συνεχίσετε. Η κυρία Ιακωβίδου ηρέμησε μετά τη φορολογία. Και θα οδηγήσει σε κοινωνικά αδιέξοδα και σε μεγαλύτερη χρεοκοπία του ελληνικού λαού. Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Κρατήστε τα μαχαίρια που πήρατε. Θέλω να πω κάτι τελευταίο. Το υπονόησε ο κύριο Τσούκαλης πολύ εύστοχα. Ακούστε να δείτε. Εμένα, κύριε Τσούκαλη, μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο ότι το ίδιο το κράτος αναγνωρίζει ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, 20% των πολιτών, δεν μπορεί να πληρώσει αυτό το φόρο. Λέει δηλαδή, βεβαιώνω φόρους από ακίνητη περιουσία 3,6 για να εισπράττω 2,6 δις. Δηλαδή αναγνωρίζει ότι οφειλέτες εκατοντάδες χιλιάδες πάνω σε αυτό που είπατε δεν θα μπορούν να πληρώσουν. Και αφού δεν μπορούν, άσε που θα αυξηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και το αναγνωρίζει με τον τρόπο που επέβαλε το φόρο, αλλά αν αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρώσουν το ένα δις, είναι αυτό που είπατε κύριε Τσούκαλη. Δεν πρέπει να τιμωρηθούν. Τι θα κάνουν με αυτούς, θα τους πάρουν την περιουσία που δεν μπορούν πραγματικά όπως είπατε κι εσείς? Δεν πρέπει, γιατί οι άνθρωποι είναι γιατί δεν μπορούν. Είναι όχι γιατί είναι παράνομη ή αντισυνταγματική που θα τους λέει η κυβέρνηση. Παράνομη και αντισυνταγματική είναι η κυβέρνηση που επέβαλε αυτό το πολύ άδικο. Χαίρομαι που ο κύριος Στρατούλης λέει ουσιαστικά να μην πληρώσουν αυτοί που δεν μπορούν. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Εγώ είπα ότι αυτοί που δεν μπορούν και δεν θα πληρώσουν, αυτό είπα και ήμουν πάρα πολύ σαφής και το είπατε και εσείς. Χαίρομαι που δεν πρέπει, είπα. Δεν πρέπει να τιμωρηθούν με την έννοια να του πάρουν τι περιουσίε. Αυτό δεν διαφωνεί κανένα. Σε αυτό δεν συμμετέχει κανένα. Ωραία. Αλλά αυτοί που δεν μπορούν. Όχι αυτοί που αυτοί δεν θέλουν. Που μπορούν να πληρώσουν. Ένα λεπτό. Γιατί κλείνεται το μάτι λίγο στο κίνημα δεν πληρώνουν. Με μία λογική. Αλέξη Τσίπρα πριν από δύο χρόνια, εγώ δεν θα πληρώσω το χαράκι. Δεν κλείνουμε απλά το μάτι στο κίνημα δεν πληρώνουν. Εμεί στηρίζουμε. Για να είμαστε σαφεί. Εμεί στηρίζουμε το κίνημα δεν έχω. Δεν μπορώ να πληρώσω. Στηρίζουμε αυτό το κίνημα στην κατεύθυνση αλλάξαμε πολιτική. Στην κατεύθυνση όμως την πολιτική, αυτή που είπα και πριν. Λοιπόν, στην κατεύθυνση την πολιτική. Άλλωστε, τα δύο να στηρίξουν είναι την προσπάθειά μας για να καταργήσουμε τον έμφυα. Σε πολιτική κατεύθυνση. Που δεν με ρωτήσατε για τον πρόεδρο. Για την προεδρία της Μοσχεδίας. Άμα θέλετε να μας πείτε κάτι, όμως είμαστε εδώ να το ακούσουμε. Θεωρώ ότι η συζήτηση ήταν επί της ουσίας και πολύ ουσιαστική. Και αυτά απασχολούν τον κόσμο και όχι αν θα είναι ο Φώτης ο Κουβέλης ή πρόεδρος δημοσίου. Αλλά όμως θα ήταν ένας καλός πρόεδρος για να πει όσον αφορά την προεδρία. Θα ήταν ένας καλός πρόεδρος ο κ. Κουβέλης. Το είπε και η κυρία Κεφαλογιάννη. Λέτε να μπει γυναίκα στο τραπέζι. Βεβαίως, γιατί υπάρχουν γυναίκες από τον επιστημονικό χώρο και τον κοινωνικό χώρο. Όπως καταλαβαίνετε, έχει αρχίσει η λοταρία τώρα.
Υπάρχει Αρβελέ, ακόμη και η Μαριάννα Βαρδινογιάννη που έχει προσφέρει τόσα. Γιατί μια γυναίκα να μην.